έχει εικόνα και από τα επόμενα χρόνια και από τα πιο πρόσφατα, τα πιο σύγχρονα. Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής που είναι μαζί μας και πάμε να τον. Να πάρω τραγούδι. Καλησπέρα. Μου, ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Χρόνια δοξασμένα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Τέργιο. Γεια σου. Γεια σας. Πριν πάμε στο παιχνίδι, γιατί για μένα περισσότερο άλλο ήταν το ερέθισμα για τη σημερινή μας κουβέντα πέραν του αγώνα, αλλά για έναν άνθρωπο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και τον ήξερες πάρα πολύ καλά, τον Άγη τον Κυνηγόπουλο, είναι ιστορία αυτό το όνομα και είσαι από τους ανθρώπους που το ξέρουν πολύ καλά και σίγουρα καλύτερα από εμάς και ήταν μια θλιβερίδηση και για σένα, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε. Ο πρόεδρος των προέδρων, όπως τον αποκαλούσα, ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία για την αθλητική ιστορία της πόλης και όχι μόνο, και την κοινωνική και την πολιτική. Άφησε το στίγμα του πάρα πολλά χρόνια, ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα, βοήθησε αμέτρητο κόσμο. Ήταν μια, θα έλεγα, παρουσία, γιατί σχεδόν καθημερινά πήγαμε τον καφέ στο στέκι μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είχε να μας διηγηθεί πάρα πολλά και ήταν, θα έλεγα, σταμάτητος. Θα μας λείψει. Ήταν αγαπημένος όχι μόνο δικός μου, αλλά γιατί εγώ τον έζησα και σαν παίκτης της Εθνικής σε αρκετά ταξίδια, γιατί διετέλεσε και μέλος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ήταν ο ιδρυτής της ΕΚΑΣΤ, έκανε πάρα πολλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την οικογένειά του, την κόρη του την Πατρίτσια, τον Γιαννάκη, τον αγαπημένο, το οποίος έπαιζε μπάσκετ, το γιο του και στο Φίλιππο, και φυσικά τη γυναίκα του την Ελισάβετ, που διατηρούμε έτσι πολύ καλές σχέσεις φιλικές, εξαιρετική οικογένεια. Θα λείψει όχι μόνο από μένα, αλλά από πολύ κόσμο της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν πολύ δημιουργικός, πολύ ενεργός, έτσι. Αλλά ήταν και απρόσεκτος. Τον είχαμε μαλώσει πάρα πολλές φορές που περνούσε το δρόμο χωρίς να δώσει πηδηχτά, τρέχοντας. Ναι. Έλεγα, πήγαινε από την δίπλα είναι η διάβαση. Και από αυτή την αμέλειά του έχασε, θα έλεγα, και τη ζωή του. Και είναι πολύ όμορφο, το βλέπουμε, εγώ πάντα το λέω, ότι στο μπάσκετ υπάρχει περισσότερος πολιτισμός από ό,τι στο ποδόσφαιρο, και βλέπουμε και την αναγνώριση από όλες τις ομάδες για τον Άγιο τον Κυνηγόπουλο, που και αυτό δείχνει τη σημασία του Άγιου του Κυνηγόπουλου και το τι σήμαινε για τον μπάσκετ γενικότερα. Ναι, δεν ήταν μόνο η παρουσία του στο χώρο, γιατί διατέλεσε και διευθυντής στο Palette Sport και σε άλλους αθλητικούς χώρους. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και ο οποίος δεν είχε σχέση με τον αθλητισμό. Ήταν πάντα με το χαμόγελο, δεν πιστεύω να δυσαρέστησε ποτέ κανένα στη ζωή του. Και ήταν, θα έλεγα, μία, πώς να το πω, το ΤΕΜ. Ήταν μία φιγούρα της Θεσσαλονίκης που πιστεύω ότι άφησε μάλλον ανεξίτηλα έτσι τα αποτυπώματά του από το πέρασμά της. Φίλος με ηθοποιούς, με Μβουτσά, το Συγχωρεμένο, με Σαπουτζάκη και με τόσους άλλους. Αλλά και οι ιστορίες που μας διηγόταν σχεδόν καθημερινά στον καφέ ήταν απίστευτες, γράφει ολόκληρο βιβλίο. Μπασκετικές και μη, φαντάζομαι, όχι μόνο μπάσκετ, εντάξει, και πολλά άλλα πράγματα. Μπασκετικές και μη, μπασκετικές και μη. Πάμε τώρα και στο παιχνίδι του Σαββάτου, έτσι. Πιο αθλητικά, πιο αγωνιστικά πλαίσια. Ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ, δυσάρεστο για τον Άρη. Εγώ θα το πάω από τη δικιά μου πλευρά, από την πλευρά του Άρη, και ο Στέριος μετά από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Άρης που πήγε σε αυτό το ντέρμπι κόουτς σε καλύτερη κατάσταση έδειχνε από τον ΠΑΟΚ και από τα τελευταία αποτελέσματα. Έδειχνε να έχει ένα καλύτερο momentum. Εσύ που έχεις ζήσει αυτά τα παιχνίδια και ξέρεις, τι μπορείς να πεις, ότι φταίει από τη μία για την εικόνα του Άρη, δηλαδή πολλοί στέκονται στο κακό ξεκίνημα, και ποιο ήταν το κλειδί από την άλλη για τον ΠΑΟΚ για να φτάσει σε αυτή την επικράτηση? Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο στην τοποθέτησή σου. Δεν είσαι ο μόνος. Όλοι οι Αριανοί και ακόμη και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ήταν πολύ επιφυλακτικοί, γιατί βλέπαν τη δική τους ομάδα να είναι σε ένα, θα έλεγα, σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, γιατί μου μεταφέρανε και φίλοι μου που πηγαίναν στα παιχνίδια, υπήρχε αμφισβήτηση και προς την διοίκηση και προς την τεχνική ηγεσία, και αν έχανε ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν υπήρχε και το ενδεχόμενο εξελίξεων. Αλλά και όλοι οι Αριανοί
διακατέχονται από μια υπέρμετρη αισιοδοξία ως προς το αποτέλεσμα. Επειδή ρωτούσαν τη γνώμη μου, όπως ρωτάς και εσύ, εγώ τους έλεγα, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω ζήσει και σαν παίκτης και σαν προπονητής και σαν φύλαθρος πάρα πολλά ντέρπι, δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση βρίσκεται η μία ή η άλλη ομάδα, σε τι βαθμολογική θέση. Θα έλεγα ότι αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Μπορεί να είναι τρίτος και άλλος να είναι όγδος, αλλά και να παίζουν και στην έδρα του τρίτου, αλλά πάντα είναι ντέρπι. Ναι. Και υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που πάντα μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός παιχνίδιου. Πιστεύω ότι από την πλευρά του Άρη πήγε τελείως απροετοίμαστος, θα έλεγα αδιάβαστος. Όταν ξεκινάς ένα παιχνίδι ντέρπι εκτός έδρας και βάζεις στην πεντάδα πέντε Αμερικανούς, σημαίνει ότι δεν έχεις μελετήσει σωστά το παιχνίδι. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έβαλε δύο έμπειρα παιδιά που ξέρουν από ντέρπι, ξέρουν τη σημασία για όλο το φύλαθλο κόσμο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των δύο ομάδων τι σημαίνει το παιχνίδι. Και εννοώ το Μάτζαρη και τον Γιάνκοβιτς, οι οποίοι ήταν και εξαιρετικοί. Και από το πρώτο δεκάλεπτο, για να είμαστε ειλικρινείς, τελείωσε το παιχνίδι. Είναι αυτό, coach, επειδή ανέφερες και τον Γιάνκοβιτς, γιατί τον είχαμε νωρίτερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή, το είπε και ο Βλαδίμηρος, ότι τέτοια παιχνίδια χρειάζονται και παίχτες που ξέρουν την αντιπαλότητα, αντιλαμβάνονται ακριβώς τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, ξέρουν τι συνθήκες θα συναντήσουν. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν. Πάνω σε αυτό που πες για τους Αμερικανούς. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν. Θα έπρεπε να τους δείξουν το λιγότερο 10 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων για να πάρουν μια ιδέα, γιατί αυτοί νομίζαν πήγανε για εκδρομή. Από την άλλη, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω, με επιχειρήματα. Δεν έχει και δεύτερο πλάνο ο Άρης. Δηλαδή από την αρχή ως το τέλος πήγε με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο αγωνιστικό προφίλ. Έτσι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα όταν ένα παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας, σου πάει ανάποδα. Μέσα στο παλατάκι που γέμισε, που όντως ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε και σε καλή βραδιά και το παιχνίδι μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή πολλοί μου είπαν, πολλοί φίλοι μου, γιατί περισσότεροι φίλοι μου είναι αριανοί, μου είπαν γυρίσαμε το παιχνίδι, ξέραμε τι θα συμβεί, είδαμε ξέρω εγώ άλλες εκπομπές. Να. Πάντως κότς, μια διόρθωση. Δεν υπήρχε κλίμα αμφισβήτησης για την ομάδα και τη διοίκηση. Έτσι, απλά μια σημείωση δική μου, μιλώντας για τον ΠΑΟΚ. Αν όχι, πίεση ίσως περισσότερο. Πίεση, ναι, αλλά αμφισβήτηση. Ναι. Δεν έχω εγώ πάρει κάτι τέτοιο. Μεταφέρω την γκρίνια. Γκρίνια το ξέρετε. Έχετε δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Η μη νίκης, αλλά αμφισβήτηση στην ομάδα και στον κόσμο. Ναι, αλλά αν έχανε, εγώ πιστεύω ότι θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί πολλά ακούω. Εσύ μπορείς να ακούς από τη δική σου πλευρά, εγώ έχω. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι. Τη δική μου πλευρά σημειώνω, βέβαια. Τη δική μου πλευρά σημειώνω. Εντάξει, μπορείς να μην αμφισβητούσες, αλλά ξέρεις, υπήρχε πολύ έντονη αμφισβήτηση ως προς τις επιλογές των παικτών και ως προς τα αποτελέσματα. Εντάξει, μην είμαστε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μου. Μας είναι. Συγκεκριμένα μου λέγανε, ο προπονητής πήρε 7 παίκτες από τον ίδιο μάνατζερ. Το μάνατζερ του. Σας μεταφέρω πράγματα που ακούω. Δεν τα εστερνίζομαι. Ναι. Απλά λέω τι κυκλοφορεί πάντα στην πόλη. Και εγώ είμαι δέκτης, επειδή είμαι μες στα γήπεδα όλη μέρα, είμαι δέκτης έτσι πολλών πληροφοριών. Που έρχονται, πληροφοριών, ναι. Είναι ένα αποτέλεσμα πλέον, coach, που κάθε μία ομάδα πρέπει, οφείλει, είναι υποχρεωμένο να το διαχειριστεί με το δικό της τρόπο. Δηλαδή, ο Άρης να βγάλει άμεσα αντίδραση, ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη να ωφεληθεί από αυτό για να σηκώσει λίγο κεφάλι και να τα πάει καλύτερα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα καλά τη σεζόν. Κοίταξε, είναι έτσι όπως το αναφέρεις. Αυτό το αποτέλεσμα εδρώνει την πεποίθηση στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι είναι στο σωστό δρόμο. Ναι. Ότι μπορεί τα αποτελέσματα να ήταν ατυχή για διάφορους λόγους, για τραυματισμούς, για αλλαγές, μέχρι να βρούνε να κλιματιστούν και οι νέοι παίκτες και οι αλλαγές που γίνανε στη φετινή χρονιά. Και δίνει, θα έλεγα, πολύ μεγάλα περιθώρια, γιατί και ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, το εύρος της διαφοράς των 32 πόντων σκορπάει αισιοδοξία στον κόσμο. Και βλέπει με άλλο μάτι και την ομάδα.
Από την άλλη πλευρά ήταν ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για την ομάδα του Άρη και θα πρέπει να τη διαχειριστεί σωστά τη συνέχεια. Δεν ξέρω το πρόγραμμά του, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί και εγώ τώρα το έχω πρόχειρο. Ναι. Θα σου πω τώρα. Το επόμενο παιχνίδι είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το κερδίσει για να αλλάξει το κλίμα. Γιατί αυτή ήταν, θα βαραίνει, ξέρεις, και τους ώμους και θα υπάρχει μια μικρή αμφισβήτηση για κάποιους, γιατί είδατε και μετά το παιχνίδι, εγώ επειδή διάβασα και πάρα πολλά σχόλια και από δημοσιογράφους και από σχόλια φιλάθλων. Ο Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό την άλλη Δευτέρα στο Παλέ. Βλέπεις, θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί το αντίπαλος είναι μεγάλος. Τι να πω, χρειάζεται να ηρεμήσουν, να εκτιμήσουν σωστά το αποτέλεσμα, τι λάθη γίναν και να προχωρήσουν. Βέβαια υπήρχε μια υπέρμετρη αισιοδοξία, γιατί ο Άρης έκανε όντως καλές εμφανίσεις και προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες, αλλά ήταν ανώμαλη προσγείωση αυτό το παιχνίδι. Να. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε. Γενικότερα το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις, Κοσμέ, στιγμή στο επίπεδο, γιατί είναι και ένα προϊόν το μπάσκετ που και άλλες φορές στην εκπομπή που το έχουμε συζητήσει είναι λίγο υποτιμημένο τα τελευταία χρόνια. Έχει υποβαθμιστεί λίγο ως προϊόν. Είμαστε, θεωρείς, φέτος ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ή έχουμε δρόμο ακόμα? Έχουμε δρόμο ακόμη. Βέβαια δεν έχει σχέση το φετινό πρωτάθλημα με το προηγούμενο ετών. Αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Για μένα πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές προς την... Δες τώρα φέτος, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι 13 ομάδες και δεν είναι 14. Ήταν πολύ εύκολο να δοθεί η δυνατότητα σε μια ακόμη ομάδα από την Α2 ή με wild card να παίξει την Α1. Δηλαδή και αυτό ακόμη οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ υποβαθμίζουν το προϊόν τους. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά και από την Ομοσπονδία, που οι πρώτες κινήσεις δεν με έχουν ενθουσιάσει, για να μπορέσει να ανακάμψει και να πάρει το δρόμο έτσι προς τα πάνω των επιτυχιών. Φυσικά σε αυτό θα συνηγορούσε και αν ο Παναθηναϊκός ήταν, όπως και ο Ολυμπιακός, διεκδικητές του Final Four στην Ευρωλίγα, γιατί είναι ένα έξτρα κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες να προσπαθήσουν και ενδιαφέρον στον κόσμο. Ναι. Πάντως είναι πολύ θετικό, το συζητούσαμε την Παρασκευή εδώ πέρα στον αέρα και με τον Σούλη του Μαρκόπουλο, το γεγονός ότι σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ βλέπουμε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο στους πάγκους. Δηλαδή υπάρχει εμπιστοσύνη στον Έλληνα προπονητή, εξάγουμε προπονητές στο εξωτερικό και στον Ντέρμπι Σαββάτου είδαμε Έλληνες προπονητές και στον Παναθηναϊκό υπάρχει Έλληνας και στον Ολυμπιακό υπάρχει Έλληνας. Γενικά στηρίζεται πολύ ο Έλληνας προπονητής. Κοίταξε, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι Έλληνες έχουν κάνει, θα έλεγα, μια τεράστια πρόοδο και αυτό δεν έγινε τυχαία. Προσπαθήσαμε και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών να επιμορφωθούν οι Έλληνες προπονητές σε όλες τις βαθμίδες. Ναι. Με σεμινάρια ήρθαν, εγώ έχω παρακολουθήσει το λιγότερο 30. Μεγαλύτεροι προπονητές στον κόσμο, από το NBA, για τις μικρές ηλικίες, για αρχάριους, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν και παράλληλα να... έτσι να αποκτήσουν, θα έλεγα, και μια οντότητα, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο. Ξέρετε ότι δουλεύουν πάρα πολλοί Έλληνες προπονητές και στην Ασία και στην Ευρώπη, σε μικρότερες χώρες, και δεν ακούγονται. Ναι. Εμείς μένουμε μόνο σε αυτούς που είναι στην Ευρωλίγκα και δεν είναι λίγοι, έτσι είναι 4 Έλληνες προπονητές. Ο Χάρης Μαρκόπουλος που είναι στην Κίνα, στέλνει, νομίζω, δεν είναι? Στην Κίνα, ναι. Στην Κίνα, ναι. Ο Χάρης Μαρκόπουλος μέχρι και στην εθνική, κάτω εκεί στην Ασία, στον Μπαγκλατές, υπάρχει Έλληνας προπονητής. Ο Αντώνης Οδούκας, τον οποίο είχα συνεργάτη μου, βοηθό μου στον Ηρακλή. Ναι. Είναι ο Στράτος ο Κουκουλεκίδης. Είναι τόσα παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό. Είναι ο Φλεβαράκης. Είναι ο Τσιρογιάννης που δεν ασχολείται κανείς, είναι στην Αυστρία. Δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ και είναι και άλλοι που αυτή τη στιγμή δεν έρχονται στο μυαλό μου, που δουλεύουν στο εξωτερικό και που διακρίνονται. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Μακάρι και μακάρι και το ποδόσφαιρο, γιατί και εμείς το λέμε έτσι, ως περισσότερο ποδοσφαιρική με το Στέλιο, να βαδίσει και αυτό σταδιακά σε αυτό το μονοπάτι. Κώστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν πολύ όμορφη κουβέντα. Θα τα πούμε ξανά μέσα σεζόν. Έχει πολύ μπάσκετ. Έτσι αλλιώς θα τα σχολιάσουμε ξανά.
Έγινε και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, coach. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, να σε καλά.